Πραγματοποιήθηκε η μερίδα από τον Ιατρικό Σύλλογο ΑΡΤ στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς. Η μερίδα με θέμα για το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016, το οποίο αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς πλέον καλούνται να αναλάβουν έναν ενεργό δράση προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της οχύρωσης των πληροφοριακών τους συστημάτων και την προάσπιση των δεδομένων τους. Ο κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους υπεύθυνους επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές και ιδίως από την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και τη νέα αρχή της λογοδοσίας. Σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, προβλέπεται ο ορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ως βασικού συμβούλου και υποστηρικτή στη διακίνηση στη διαδικασία συμμόρφωσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για το θέμα αυτό μίλησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΑΡΤΑΣ, Βαγγέλης Χαρμπής. Ναι, είναι μια ημερίδα η οποία έγινε σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο και να πούμε ότι είναι για επαγγέλματα υγείας περισσότερο, δηλαδή οι ερωτήσεις και η ανάπτυξη του θέματος ήταν για τους ιδιώτες και για τους νοσοκομιακούς γιατρούς, αλλά περισσότερο για ιδιώτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς, οδοντίατρους και λοιποί, όπως και κτηνίατροι παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν σχετίζεται, αν έχουν προσωπικό βέβαια, έτσι. Ναι. Δεν είναι για τα ζώα, την μπαίνω σε αυτή την διαπροσωπικά δεδομένα προστίου τώρα. Αλλά είναι ότι πρέπει να κρατάμε τον νόμο και από εκεί και πέρα να βάλουμε σε μια τάξη τα δεδομένα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή ελεύθερα. Εμείς δεν θα πρέπει να δίνουμε σε καμία περίπτωση τα δεδομένα, είτε παίρνουν τηλέφωνο συγγενείς φίλοι και ζητάνε να μάθουν τι είχε ο φίλος ή ο γιος ή ο σύζυγος ή η σύζυγος, προσέξτε με, να τηλεφωνούν και να λένε τι είχε, τι πρόβλημα είχε. Σε καμία περίπτωση από εδώ και πέρα δεν θα δίνουμε τέτοιες πληροφορίες. Είναι προσωπικά δεδομένα του καθενός και θα πρέπει να έχουμε τη συγκατάθεση του ασθενούς και να ταυτοποιήσουμε αυτόν που ζητάει ότι είναι πραγματικά ο εντελεχόν νόμος. Κύριε Πρόεδρε, όταν πρόκειται όμως για μια ψυχική νόσο, όπου εκεί φανταζόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα τα συγγενικά του πρόσωπα και αυτά είναι οι συγγενείς πρώτου βαθμού, εκεί τι γίνεται? Εκεί υπάρχει ο κανόνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή τέλειωσε και η διαβούλευση και θα τεθεί και το εθνικός νόμος, έγινε εθνικός νόμος, που τέτοιες παθήσεις και ειδικά για ψυχιατρικές σε κατάσταση με κάποιος ο οποίος πηγαίνει στα επίγοντα και δεν μπορεί να συνεργαστεί. Εκείνη τη στιγμή υπερισχύει η κατάσταση του ασθενούς από ότι τα προσωπικά δεδομένα. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Ισχύει ότι εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε, να διασφαλίσουμε ότι ο ασθενής θα λάβει την κατάλληλη αγωγή. Αν πρόκειται να κλειστεί σε κάποιο ίδρυμα, θα πρέπει να το γνωρίζουν οι συγγενείς του και να λάβουμε και από αυτούς κάποια συγκατάθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φορείς και επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα καλούνται να έχουν αυξημένη επαγρύπνηση και να υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις διαδικασίες στην κατεύθυνση της προσαρμογής και του σεβασμού των δικαιωμάτων του νέου κανονισμού και να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Τα βασικά βήματα που οφείλουν να ακολουθήσουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι ο εντοπισμός κατάλληλων συνεργατών που θα αναλάβουν τη σύνταξη του φακέλου συμμόρφωσης, την κατάργηση του ανθρώπινου δυναμικού για την ευαισθητοποίηση και την προσαρμογή στο νέο καθεστώς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ακόμη, ο ορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, αλλά και η τήρηση της διαδικασίας προστασίας των δεδομένων και των κανόνων ποιότητας που θα οριστούν και θα καταγραφούν.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί πυλώνα κορυφαίας προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εισάγει την ένωμη τάξη των κρατών μελών αυτή τη νέα δέσμη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ώστε να αναδείξει τη σπουδαιότητα του σεβασμού, της ιδιωτικότητας και την ανάπτυξη και εντός των κόλπων της μέσω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ναι, ναι, ναι. Είχα την εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό, στις απαιτήσεις, δικαιώματα, υποχρεώσεις, το πώς μπορεί να επηρεάσει κάθε επιχείρηση, κάθε ιατρείο και τα βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν πλέον οι γιατροί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες γενικότερα. Θα πρέπει να συμμαζέψουν την επιχείρησή τους. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι τρομακτικό. Πρέπει όμως να συμμαζευτούμε, να κάνουμε διαδικασίες, να ενημερωθούμε, να εκπαιδευτούμε, να γίνουμε πραγματικοί επαγγελματίες. Πάνω απ' όλα αυτό απαιτεί και ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όχι, όχι. Το σημάζεμα δεν σημαίνει υποχρεωτική υιοθέτηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σημαίνει ότι απλά ξέρω τι κάνω, ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα μου, πού τα έχω αποθηκευμένα, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιώ ή όχι ηλεκτρονικά μέσα. Και πώς διασφαλίζεται αυτό? Υπάρχουν φυσικά μέτρα ασφάλειας, υπάρχουν σαφείς διαδικασίες που μπορεί να υιοθετήσει. Δηλαδή, όπως να καταγράψει ότι τα δικά μου σε μια διαδικασία εισόδου νέου ασθενή υπάρχει το τάδε βιβλίο, το οποίο όμως κλειδώνεται. Δεν μπορεί μετά, μόλις ο ασθενής μπει μέσα στο γραφείο μου, να μείνει έξω στη γραμματεία. Ότι τα δικά του στοιχεία θα τα κλειδώνω επίσης, αλλά τα κλειδιά θα τα έχω μόνο εγώ και δεν θα υπάρχει άλλη πρόσβαση. Συμμαζεύω κάθε διαδικασία μου. Την καταγράφω, την αναλύω, ποιος μπαίνει, γιατί μπαίνει μέσα. Έτσι ακριβώς και ουσιαστικά θα ισχύσει ο καινούργιος αυτός κανονισμός για την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών. Έτσι ώστε να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι, ξεκάθαρα ποιος ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή, έτσι όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα το υφίστανται διαρροές προσωπικών δεδομένων, και ο ασθενής να νιώθει ότι αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα, όπως είναι αυτά της υγείας του, ψυχικής υγείας, σωματικής υγείας, οτιδήποτε αφορά την ευεξία τη δική του, θα είναι προστατευμένα και δεν θα έχει κίνδυνο να διαιρεύσουν και να εκτεθεί ο ίδιος προσωπικά. Ποια είναι η ασφαλιστική δικλίδα ότι δεν θα μπορούν πλέον με τον νέο κανονισμό κάποιος να πάρει κάποια στοιχεία? Η ασφαλιστική δικλίδα ουσιαστικά είναι ο τρόπος που θα εφαρμοστεί ο κανονισμός και στην πράξη. Δηλαδή, θα υπάρξει κάποιος προγραμματισμός και στο διαδίκτυο και στους υπολογιστές του γιατρού, ώστε να μπορέσει να κρυπτογραφήσει τα δεδομένα που έχει, να τα ψευδονυμοποιήσει, και έτσι ο ασθενής να είναι ουσιαστικά κάποιο όχι τόσο επώνυμο στοιχείο στον υπολογιστή του. Και από την άλλη πλευρά, ο ασθενής θα είναι διασφαλισμένος με αυτόν τον τρόπο, ότι μέσω της δικής του ψευδονυμοποίησης μέσα στο πρόγραμμα του υπολογιστή του γιατρού δεν θα εκτίθεται. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο που κάθε δικηγόρος εξειδικευμένος μπορεί να βοηθήσει, βέβαια εξειδικευμένος να βοηθήσει ώστε να χτιστεί αυτό το πλαίσιο, έστω να προστατεύσει και τα δύο μέλη, και τον γιατρό από το να κινδυνεύσει να διαρρεύσουν δεδομένα που θα βρεθεί υπεύθυνος, και από τον ασθενή να εκτεθεί αντίστοιχα. Τον ιατρικό κόσμο και όχι μόνο, όλο τον κόσμο, το πλήθος των επιχειρήσεων, των ιδιωτών και το σύνολο των φυσικών προσώπων. Είναι ένα νομικό κείμενο, αρκετά τεχνικό, προσαρμοσμένο στις τεχνολογικές εξελίξεις, που προβλέπει την ορθή και την νόμιμη και την ελαχιστοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, γιατί επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για τον σκοπό που τα χρειαζόμαστε κάθε φορά. Ειδικά για τους γιατρούς, οι οποίοι χειρίζονται δεδομένα ευαίσθητα που αφορούν τον σκληρό πυρήνα της ιδιωτικής ζωής, όπως είναι τα δεδομένα υγείας, οι συνταγογραφήσεις, οι τιμές, οι μικροβιολογικές, αλλάζουν κάποια πράγματα, μετεξελίσσουν τα ήδη υπάρχοντα. Κάποια πράγματα ήδη προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας, υφίσταται θεσμική προστασία με τον νόμο των προσωπικών δεδομένων που υπάρχει από το 1997 και μετεξελίσσονται, επικαιροποιούνται με βάση τον κανονισμό. Αυστηροποιείται δηλαδή το πλαίσιο των αποδεκτών της διαβίβασης των δεδομένων αλλά και της ορθής στήρησης των δεδομένων. Ακουστεύονται όμως έτσι οι διαδικασίες? Σε βάθος χρόνου απλουστεύονται, επειδή εκτιμώ ότι όλη η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών του ιατρικού κόσμου έχει ήδη κάποιες πιστοποιήσεις στα ιατρία, στα μικροβιολογικά εργαστήρια, στα διαγνωστικά κέντρα. Ευτυχώς οι γιατροί, επειδή όλοι είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένοι με την τεχνολογία, δεδομένου ότι πρέπει να εισέρχονται στη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δεν ξεκινούν από το 0, ξεκινούν από το συν 5. Έχουν δηλαδή στο γραφείο τους,
στο ιατρείο τους την πληροφοριακή υποδομή, την οποία θα την μετεξελίξουν. Θα ανωνυμοποιήσουν, τα δεδομένα, θα τα κωδικοποιήσουν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην μπορεί να ταυτοποιείται το υποκείμενο με τα δεδομένα του σε άλλον άνθρωπο πέραν του εμπλεκόμενου ανθρώπου που είναι ο ιατρός ή το νοσηλευτικό προσωπικό, το απαραίτητο, ή το ίδιο το υποκείμενο, ο ίδιος ο ασθενής. Ακριβώς, ο στενός κύκλος των αποδεκτών, ο στενός κύκλος των εμπλεκομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο γιατρός, ο εκτελών την επεξεργασία που του φτιάχνει το λογισμικό και καταρτίζει σε λίστα το σύνολο των ασθενών, σε δίπλα γράφει την ηλικία, το ιατρικό πρόβλημα και ο ίδιος ο ασθενής. Ή αν ο ασθενής τελεί σε αδυναμία, η οικογένεια αυτού ή όποιος ο ίδιος ο ασθενής έχει επιλέξει να γνωρίζει τα προσωπικά του δεδομένα και έχει συγκατατεθεί προς τούτο. Άρα προστασία προσωπικών δεδομένων. Μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη, ειδικά στον τομέα της υγείας, που μεταχειρίζεται δεδομένα μεγάλης κλίμακας, big data, και μπορεί λόγω της καταιγιστικής τεχνολογικής εξέλιξης να φύγουν στο υπολογιστικό νέφος και να τα διαχειριστεί αναρρύθμιτο πλήθος προσώπων. Αν δεν γίνει σωστή επεξεργασία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.